Τώρα πάμε στην κυρία Γιώτα Ταβουλάρη. Είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο και στα Καλλυντικά. Γεια σας, κυρία Ταβουλάρη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα και καλή εργατική πρωτομαγιά. Λοιπόν, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά και δώστε μας λίγο και το στίγμα, τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει, ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος που αυτή την ώρα μας κάνει ακρόαση. Τα συνδικάτα μας, το ΠΑΜΕ, έχει πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις για να τιμηθεί η εργατική πρωτομαγιά όπως πρέπει να τιμηθεί, παίρνοντας υπόψη βέβαια και τις ειδικές συνθήκες που διανύουμε ετούτη την πρωτομαγιά, και όπως έχει αποφασιστεί από τα συνδικάτα, τόσο σε γειτονιές όσο και στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρχουν οι συμβολικές εκδηλώσεις που έχουν αποφασιστεί. Στο κέντρο της Αθήνας μιλάμε για την Ομόνοια και την πλατεία Ομονίας. Στο κέντρο της Αθήνας είναι σημεία οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι που ξέρουν ότι θα έρθουν, ξέρουν πού θα έρθουν και πότε θα έρθουν. Δεν καλείται γενικά τον κόσμο να έρθει? Δεν υπάρχει ένα κάλεσμα ευρύτατο στον κόσμο να έρθει και να έχει συμμετοχή? Κοιτάξτε, προφανώς παίρνουμε υπόψη μας την ειδική αυτή κατάσταση, ξαναλέω, της πανδημίας. Και επειδή είμαστε συνδικάτα που από την πρώτη στιγμή έχουμε μπει μπροστά, όχι μόνο για να προστατευτούν τα δικαιώματα του κόσμου μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και η ίδια η υγεία του, γιατί κακά τα ψέματα και η εργοδοσία αλλά και η κυβέρνηση στο ζήτημα της προστασίας της υγείας των ανθρώπων έχουν δείξει πολύ μεγάλο έλλειμμα και τούτη τη φορά. Εμείς λοιπόν προφανώς πήραμε υπόψη μας αυτό το πράγμα και βεβαίως το κάλεσμα δεν είναι μαζικό για να κατέβει όλος ο κόσμος κάτω, να το πω έτσι. Έχουν πάρθει όλα τα μέτρα για να γίνουν και οι εκδηλώσεις, για να διαδηλώσει ο κόσμος και να εκφράσει το μήνυμα που έχει και η φετινή πρωτομαγιά. Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός, να ακουστεί αυτό παντού, αυστηρά όμως με τα μέτρα προστασίας. Ναι, ποιος κόσμος όμως, να σας πω κάτι, είναι λίγο άδικο. Εγώ που θέλω, ας πούμε, να μου πείτε εσύ δεν θα μπει στην διαδικασία να διαδηλώσεις και κάποιος άλλος να διαδηλώσει, γιατί ενδεχομένως είναι συνδικαλιστής, είναι στέλεχος. Κοιτάξτε, για όλα αυτά έχουν ληφθεί μέτρα και έχει γίνει συζήτηση εκεί που πρέπει να γίνει και δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, και ο κόσμος είναι έμπειρος, και οι συνδικαλιστές αλλά και οι εργαζόμενοι. Εγώ αν θέλω σήμερα, μόλις τελειώσω την εκπομπή μου, να διαδηλώσω, μπορώ να έρθω? Υπάρχει μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Μπορώ να έρθω? Εγώ αν θέλω να διαδηλώσω μαζί σας, μπορώ να έρθω? Εγώ σας ξαναλέω ότι υπάρχει μια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και βεβαίως και εσείς ως εργαζόμενος και ως μέλος του σωματείου σας πιθανόν... Μέλος δεν είμαι, εργαζόμενος είμαι. Εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, μπορώ να έρθω? Θα έχετε λοιπόν και εσείς αναλόγως την ενημέρωση τη δική σας για το πού πρέπει να πάτε και πώς θα πάτε. Δεν λέτε τα σημεία γιατί φοβάστε ότι μπορεί να οι αρχές να επιδείξουν έτσι έναν ζήλο ώστε να αποκλείσουν, να μην γίνουν, να εμποδίσουν τις διαδηλώσεις? Κοιτάξτε. Γιατί διακρίνω μια δυστοκία σε αυτό, να μας πείτε ότι γίνεται στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια, στα Χαυτεία. Κοιτάξτε, από την αρχή αυτής της υπόθεσης η κυβέρνηση στόχευσε στο να μην εκφραστούν οι εργαζόμενοι, να μην εκφραστούν τα συνδικάτα, να περάσει η εργατική πρωτομαγιά έτσι και πολύ περισσότερο να περάσει ο φόβος με το πρόσχημα της προστασίας της υγείας, τα στόματα να σιωπήσουν. Ξαναλέω και πάλι ότι επειδή εμείς είμαστε συνδικάτα που δεν κλειστήκαμε στο καβούκι μας όλο αυτό το διάστημα, ούτε ήμασταν αυτοί που επικοινωνούσαν μέσω email και ηλεκτρονικών πλατφορμών με τους εργαζόμενους, εμείς ήμασταν και στους χώρους δουλειάς και μέσα εκεί παρεμβαίναμε για ένα σωρό ζητήματα που προέκυψαν από την εργοδοσία και τις αντεργατικές ρυθμίσεις και αυτού του διαστήματος. Οπότε προφανώς και παίρνουμε τα μέτρα μας απέναντι σε αυτή τη στάση της κυβέρνησης, θα προστατέψουμε τις εκδηλώσεις μας και ξαναλέω ότι οι συνδικαλιστές αλλά και τα μέλη των σωματείων και αν θέλετε
και ο κάθε εργαζόμενος ξέρει πώς θα πάει, πού θα πάει και πώς θα εκφραστεί. Θα γίνουν σήμερα και πορείες, κυρία Ταβουλάρη. Θα έχουμε και πορείες, δηλαδή θα υπάρξουν σημεία που ο κόσμος θα ξεκινήσει μια πορεία και θα φτάσει και θα έχουμε μια γενικότερη διαμαρτυρία, ας πούμε στη Βουλή ή κάπου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι σημεία που έχουμε δει τον κόσμο να συγκεντρώνεται εκεί προκειμένου να, αν θέλετε, να φωνάξει, να βροντοφωνάξει τις διεκδικήσεις του. Οι διεκδικήσεις προφανώς και θα φωναχτούν, όπως φωνάχτηκαν και, και 2-3 μέρες πριν στις 28 του Απρίλη, όπως και στις 7 του Απρίλη, όπως και στις 15 του Απρίλη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, όπως πολλοί κλάδοι έχουν κάνει και παρεμβάσεις και στο Υπουργείο Εργασίας και σε διάφορα άλλα υπουργεία για να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν για αυτό που βιώνουν και να απαιτήσουν και τα αντίστοιχα μέτρα από την κυβέρνηση που έχει την ευθύνη. Αντίστοιχα και σήμερα το με κεντρικό σύνθημα ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός και ότι οι εργαζόμενοι για μια συνολικότερη ανατροπή, εξάλλου αυτό σηματοδοτεί και η Πρωτομαγιά, πρέπει να οργανωθούν και να αγωνιστούν, βγάζοντας και τα συμπεράσματά τους και από την πανδημία που περνάμε και από τις επιπτώσεις που έχει στα λαϊκά στρώματα και στους εργάτες, με τον ίδιο τρόπο θα εκδηλώσουν και θα διαδηλώσουν αυτό που θα διαδηλώσουν. Κυρία Ταβουλάρη. Και είναι όλα άριστα οργανωμένα προκειμένου αυτό να εκφραστεί. Με τον τρόπο που θα εκφραστεί και θα το δούμε στην πορεία. Έχω μια τοποθέτηση του Υπουργού, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Πέτσα, που λέει τα εξής. Η Πρωτομαγιά το 2020 θα μεταφερθεί για το Σάββατο 9 Μαΐου μετά την άρση των μέτρων και εξήγησε ότι οι απεργιακές συγκεντρώσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Θα ήθελα μια έτσι απάντηση σε αυτό. Βάζετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία εσείς με αυτό που κάνετε? Πραγματικά, τι να πει κανείς για αυτά τα προσχήματα και για αυτή την υποκρισία, θα λέγαμε. Γιατί να σας πω, η υγεία των εργαζόμενων, για όσους ξέρουν και έχουν πατήσει το πόδι τους μέσα σε ένα χώρο δουλειάς, μέσα σε μια αποθήκη, μέσα σε ένα εργοστάσιο. Να σας πω εγώ για τα εργοστάσια του φαρμάκου ή για τις αποθήκες. Εκεί που ως ειδικού σκοπού λειτουργούν και με υπερορίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι εντατικά. Πραγματικά δηλαδή είναι πρόσχημα αυτό και όταν η κυβέρνηση ίδια δυο φορές που έχουμε παρέμβει για να μας απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα έχουν αρνηθεί ακόμα και το τηλεφώνημα με τις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, μας λένε τώρα ότι μία εκδήλωση που παίρνει όλα τα μέτρα για να τηρηθούν και οι αποστάσεις και οι κανόνες ασφαλείας, να το πούμε, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζόμενων. Έχουμε δει τι γίνεται στην ιδιωτική υγεία, έχουμε δει τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, έχουμε δει τι γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πραγματικά πάει πολύ η κυβέρνηση να εγκαλεί το συνδικαλιστικό κίνημα που είναι μπροστά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων και τα δικαιώματά τους, να το εγκαλεί ότι βάζει σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων. Κυρία Ταβουλάρη, αυτό θα το κρίνει και η ίδια η ζωή. Εξάλλου να σας πω, η εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι κινητή εορτή, δεν μεταφέρεται. Είναι 1η Μάη και η 1η Μάη έχει το συμβολισμό της, έχει και τη σημερινή της, το σημερινό, το σύγχρονο μήνυμά της και αυτό ό,τι και να κάνουν δεν θα μπορέσουν να το εμποδίσουν. Κυρία Ταβουλάρη, είπατε τη λέξη, χρησιμοποίησατε τη λέξη πρόσχημα. Να σας ρωτήσω εάν κατά την κρίση σας όλη αυτή η ιστορία του κορονοϊού έχει προσχηματικά χαρακτηριστικά, και το λέω γιατί όντως ο ριζοσπάστης Τέσε είχε τίτλο πρωτοσέλιδο «Ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός». Στο κεντρικό του άρθρο όμως έλεγε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον ιό και το χρόνο που κέρδισε για να στηρίξει επιχειρηματικούς ομίλους. Θα μας το φωτίσετε αυτό και θέλω να μου πείτε ευθέως και ευθαρσώς εάν ο κορονοϊός λειτουργεί προσχηματικά για να προχωρήσει ενδεχομένως η πολιτεία, η κυβέρνηση, ό,τι θέλετε, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια μέτρα που θα έχουν ένα περιεχόμενο, πώς να το πω, συρρήκνωσης των ατομικών, των ελευθεριών και δικαιωμάτων και σε σχέση πάντοτε με την εργασία.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε καθαροί και από τις πρώτες τοποθετήσεις μας. Οι προθέσεις είναι προφανείς, από την πρώτη στιγμή φάνηκε αυτό. Η πανδημία προέκυψε. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλο τον κόσμο. Δεν θα εξετάσουμε το πώς προέκυψε, προέκυψε. Αυτό όμως που έδειξε είναι πραγματικά από τη μια πλευρά πόσο γυμνό είναι αυτό το σύστημα. Και δεν μιλάμε μόνο στην Ελλάδα, μιλάμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο γυμνός είναι ο καπιταλισμός στο να προστατέψει τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων, και από την άλλη πλευρά απέδειξε και πόσο θωρακισμένος είναι στο να παίρνει μέτρα απέναντι στους εργαζόμενους για να ξεπεράσει ακόμα μία δύσκολη στιγμή, ακόμα μία κρίση. Εξάλλου, να πούμε και το άλλο, και αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει. Βεβαίως, και το έχουμε αναλύσει και το συζητάμε. Βρίσκεται το σύστημα στα πρόθυρα μιας νέας οικονομικής κρίσης. Αυτό έδειχναν και από το προηγούμενο έτος όλα τα στοιχεία και οι αριθμοί. Οι αριθμοί των ίδιων. Η πανδημία σήμερα λειτουργεί καταλυτικά στο να πάρθουν μέτρα, που είναι μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους, προκειμένου και η νέα κρίση να μπορέσει να αντιμετωπιστεί από το σύστημα. Το σύστημα αυτό, το μόνο στόχο που έχει είναι να θωρακίσει την κερδοφορία. Δεν το ενδιαφέρει τίποτε άλλο, οπότε και η πολιτική που ακολουθείται με πρόσχημα την προστασία της υγείας είναι μια πολιτική που βαθιά στοχεύει στην οικονομία και βέβαια βαθιά στοχεύει στο να ενισχύσει την καπιταλιστική επιχειρηματικότητα εις βάρος των εκμεταλλευομένων. Κυρία Ταβουλάρη, θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή Πρωτομαγιά. Εμείς ευχαριστούμε, καλή σας μέρα. Γεια σας.